Ξεκινώντας τη σημερινή συγκέντρωση εδώ στη Λάρισα, θέλουμε από την αρχή της συγκέντρωσής μας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να καταγγείλουμε τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ που χτες ευνηδιαστικά άνοιξε το δρόμο για λουκέτα εξπρές σε φορείς του δημοσίου και μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα σε ένα υπουργό να κλείνει με συνοπτικές διαδικασίες, να απολύει προσωπικό, να εκποιεί την περιουσία δημόσιων οργανισμών. Αρχή που έγινε χτες το βράδυ με την ΕΡΤ, το κλείσιμο της οποίας ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με εντολή του Πρωθυπουργού, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, θα συνεχίζονται και αύριο κάθε μέρα. Καταγγέλνουμε το λουκέτο στη δημόσια ενημέρωση, καταγγέλνουμε τον αυταρχισμό, το γεγονός ότι η κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα στη μετάδοση του σήματος της ΕΡΤΑ των 902 από τα μέσα ενημέρωσης του ΚΚΕ, ρίχνοντας το σήμα, βάζοντας την Τιτζέα να ρίξει το σήμα της ψηφιακής τηλεόρασης επειδή μετέδιδε το πρόγραμμα των απεργών εργαζομένων της ΕΡΤ. Πρόκειται για την αρχή ενός νέου κατήφορου. Σειρά παίρνουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η πρώην Πυρκάλ και ΕΒΟ, τα υπόλοιπα που είναι αποκλειστικός προμηθευτής των ενόπλων δυνάμεων σε όπλα, οπλικά συστήματα πυρομαχικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Το κλείσιμό τους, η απαλλαγή τους από μεγάλο μέρος του προσωπικού που επιδιώκουν, η παράδοσή τους σε μονοπόλια θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην άμυνα της χώρας, στην υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού μας. Πρέπει να σημάνει συναγερμός η δημόσια ραδιοτηλεόραση, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, άλλες επιχειρήσεις πρώην Δέκο, είναι στρατηγικού χαρακτήρα για την οικονομία, για την χώρα, για το λαό μας. Όχι μόνο δεν πρέπει να περάσουν σε χέρια ιδιωτών, όπως λέτε και στο σύνθημά σας, αλλά πρέπει να κοινωνικοποιηθούν. Είναι δημόσιος πλούτος, είναι κοινωνικά αγαθά. Ήδη σήμερα το πρωί το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για κατάργηση εδώ και τώρα αυτής της επέσχυντης πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Επικοινωνήσαμε το πρωί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, και του θέσαμε το ζήτημα να ασκήσει πίεση σε μια προσπάθεια να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση ώστε να πάρθει πίσω αυτή η κατάκτηστη απόφαση. Επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο, γιατί μόλις πριν από λίγο έβλεπα στην τηλεόραση, πριν έρθω εδώ και ανέβω στο Βήμα, τον κύριο Πρωθυπουργό που μιλούσε στο Μέγαρο Μουσικής. Σε αποψινή ομιλία του λοιπόν ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, χωρίς καμιά συνέστηση, χωρίς να ομολογεί την ευθύνη των κυβερνήσεων που συμμετείχε το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος, για την τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων που έχει συντελεστεί με πρώτη απ' όλες την εργατική δύναμη, αλλά και την καταστροφή πολλών μικρών επιχειρήσεων, οδηγώντας την ανεργία, στη χρεοκοπία χιλιάδες εργαζόμενους. Έκανε κάθε προσπάθεια να κρύψει ότι ο βασικός ένοχος είναι ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής κερδοφορίας των λίγων, αυτής δηλαδή της κερδοφορίας και της ανάπτυξης που ο ίδιος και το κόμμα του υπηρετεί. Έκανε διάφορες ακροβασίες, ανακαλύπτοντας πότε ότι φταίει δίθεν ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα, πότε ότι φταίνε οι ίδιοι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, πότε ότι φταίνε οι συντεχνίες, τα διάφορα προνόμια τους κλπ. Όμως γέννημα θέμα του συστήματός τους,
του συστήματος που υπηρετεί αυτός και το κόμμα του, οι όμοιοι του, τα κόμματα που συγκυβερνούν, είναι και ο στρεβλός δημόσιος καπιταλιστικός τομέας που δήθεν καταγγέλει. Οι εργαζόμενοι, ο λαός της Ελλάδας, παλεύουν για άλλο δημόσιο τομέα, χωρίς επιχειρηματίες, χωρίς μονοπόλια, με κοινωνικοποιημένα τα μονοπόλια, για την εργατική λαϊκή εξουσία, όπου πραγματικά ο λαός θα είναι αφέτης στον τόπο του, θα εξουσιάζει τη μοίρα του, θα αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις, την οικονομία της χώρας, για να πάει μπροστά, για να ευημερήσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ΚΚΕ δηλώνει παρόν όπως πάντα. Προχωράει δυναμικά μπροστά, αποφασιστικά, αισιόδοξα. Ανοίγουμε νέους δρόμους, κάνουμε νέα αρχή με το 19ο συνέδριο μέσα στη συνέχεια της δράσης μας. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, για τους αγώνες μας, για τους αγώνες των προηγούμενων γενιών, για τους αγώνες των νέων σήμερα, των εργαζομένων που είναι με το ΚΚΕ στην καθημερινή προσπάθεια που κάνουν οι δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές, τα μέλη, οι φίλοι, τα στελέχη, οι οπαδοί, οι δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, αλλά και απλοί εργαζόμενοι και εργαζόμενες, συνταξιούχοι, άνεργοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, για να σταθούν όρθιοι μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση, για να μην μείνει κανένας μόνος του στον αγώνα για την επιβίωση, για την υπεράσπιση βασικών δικαιωμάτων, για την προώθηση της ενότητας, της συμμαχίας τους, για να ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα, με βάση την τεράστια πείρα που έχουμε, πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Σήμερα, που ξεφτίζουν όλο και περισσότερο οι ψεύτικες υποσχέσεις, τα μεγάλα λόγια, οι ψεύτικες ελπίδες, τόσο από τα παραδοσιακά κόμματα της συγκυβέρνησης, όσο και από τους νέους διάτοντες αστέρες του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνώσας αριστεράς. Τώρα που το αυγό του φιδιού, η Χρυσή Αυγή, πάει να σπάσει το τσόφλι του, θρεμένο μέσα σε αυτό το σύστημα της διαφθοράς και της απείλας, του οργανωμένου εγκλήματος και της ανομίας, ένας δρόμος υπάρχει. Να βάλουμε φρένο, αλλά και να βάλουμε και οριστικό τέλος στο σύστημα που γεννάει τη φτώχεια, την ανεργία, την εκμετάλλευση, την καταπίεση, την καταστολή, το φασισμό που γεννά αντιλαϊκά μέτρα για το λαό και γεμίζει τα θησαυροφυλάκια των λίγων. Το μονοπωλίο χέρι του στριφό, η Χρυσή Αυγή στο λοφονικό. Πρέπει να ανοίξουμε. Χέρι του στριφό, η Χρυσή Αυγή. Τέτοιοι είναι αυτοί, και είναι το λοφονικό του συστήματος, γι' αυτό πρέπει να τσακιστούν. Όμως πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για την πραγματική εξουσία του λαού, όπου τα μονοπόλια, ο πλούτος θα βρίσκεται στα δικά του χέρια, θα σπάσει τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποδέσμευσή του από αυτή και από κάθε άλλη λικοσυμμαχία, θα μπορεί να σχεδιάσει αυτή η εξουσία κεντρικά, επιστημονικά, οργανωμένα την οικονομία για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Θα ασκεί εργατικό λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω. Εργαζόμενοι της Λάρισας, φίλοι και φίλες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνει πλατή κάλεσμα συζήτησης, συμπόρευσης, κοινής δράσης. Απευθυνόμαστε στους εργατοϋπάλληλους στον ιδιωτικό τομέα που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με μειώσεις μισθών, με τον εκβιασμό της εργοδοσίας, ότι αν δεν δουλέψουν με λιγότερα δικαιώματα, με χαμηλότερο μισθό και μεροκάματο, θα δουν και αυτοί το όνομά τους όπως τους απειλούν στις λίστες των ανέργων του ΑΕΛ. Απευθυνόμαστε στους χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους οι οποίοι βιώνουν εκτός από μειώσεις μισθών και τον χαφιεδισμό στους χώρους δουλειάς εν ονόματι της αξιολόγησης που κάνουν οι διευθυντές. Τώρα πλέον βιώνουν και τις απολύσεις
που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση και ξεπερνούν άμεσα τις 20.000. Απευθυνόμαστε στους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, που το κράτος, οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία τους έχουν στην κυριολεξία ξεζουμίσει, την ίδια στιγμή που κάνουν πλάτες στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις. Απευθυνόμαστε στους φτωχούς αγρότες που δεν μπορούν πλέον να καλλιεργήσουν, να διαθέσουν τη σοδειά τους όταν το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη και θα ανέβει και άλλο με τη νέα φορολογία για τους αγρότες. Απευθυνόμαστε στους απόμαχους της δουλειάς, στους συνταξιούχους που είναι αναγκασμένοι σήμερα με τις πετσοκομμένες συντάξεις να στηρίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που τους έχουν μετατρέψει σε πολυτέλεια ένα φάρμακο που χρειάζονται να πάρουν, με την πρόνοια, το χαρτζιλίκι που δεν έχουν να δώσουν στον εγγονό ακόμη, αλλά και να πιούν το τσίπουρο στο καφενείο. Απευθυνόμαστε στη νεολαία, τους χιλιάδες νέους που είναι άνεργοι ή δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, που βρίσκονται στα σχολεία, στις σχολές και ζουν τον εφιάλτη της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας για το αύριο. Απευθυνόμαστε και απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους, κάλεσμα συζήτησης, συμπαράταξης, κοινής δράσης με το ΚΚΕ, ανεξάρτητα από το πώς νιώθει, πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας, αν νιώθει αριστερός, δεξιός, κεντρός, προοδευτικός, αντιμνημονιακός ή δεν ξέρω τι άλλο. Για μας, όρος και προϋπόθεση για να βρεθούμε μαζί στον αγώνα, στη κοινή δράση, στη συνεργασία, για τη συγκρότηση της λαϊκής συμμαχίας, είναι το που ανήκει ο καθένας ταξικά, που είναι τα συμφέροντά του. Εάν είναι εργάτης, δηλαδή υπάλληλος, άνεργος, συνταξιούχος, αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας, επιστήμονας, τεχνικός, φοιτητής, σπουδαστής. Αν απλά έχει συνειδητοποιήσει ή θέλει να παλέψει για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς τους εκμεταλλευτές του μόχθου του, για να αλλάξει τάξη η εξουσία με ανατροπή του σάπιου συστήματος, χωρίς μονοπόλια, χωρίς ευρωατλαντικές λοικοσυμμαχίες. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους εκείνους ιδιαίτερα, που στις περσινές εκλογές έκαναν την επιλογή να μην στηρίξουν το ΚΚΕ κάτω από την πίεση εκείνων των τρομοκρατικών διλημάτων, του μικρότερου ίσως κακού που φανταζόντουσαν, που αποδεικνύεται όμως καθημερινά εδώ και ένα χρόνο όλο και πιο απατηλό. Απευθυνόμαστε σε όσους σήμερα λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι δεν πάει άλλο, αναζητούν ένα αποκούπι απέναντι στην καταιγίδα, στα οξυμένα προβλήματα. Εμείς απαντάμε ότι αυτό το αποκούπι μπορούν να το βρουν μέσα στον αγώνα, στο κίνημα, στη Λαϊκή Συμμαχία, στη συμπόρευση με το ΚΚΕ για μια άλλη εξουσία. Κανένας... Μη κοιμήσω και πολύ με το κουκουέ, αντιστάσεις και πάλι. Ναι, με το κουκουέ, επίθεση και πάλι. Λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μόνος του, κλεισμένος στον εαυτό του, με την ελπίδα ότι ίσως μια μέρα κάποιος σωτήρας άλλος θα δώσει λύση στα προβλήματα ή έστω μια πιο μικρή ανακούφιση. Δεν υπάρχουν σωτήρες για το λαό μέσα στις κυβερνήσεις και στα κόμματα που θέλουν να διαχειριστούν το βρώμικο σύστημα και την κρίση του. Ποτέ δεν υπήρχαν άλλωστε τέτοιοι. Αλλού βρίσκεται η σωτηρία για τον ίδιο τον εργαζόμενο και τα παιδιά του. Βρίσκεται στη δική του πάλη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, βρίσκεται στη λαϊκή ενότητα, τη συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους, με τους αγρότες, με την νεολαία, τις γυναίκες. Μια συμμαχία ριζωμένη στους τόπους δουλειάς, στους κλάδους, στις πόλεις, στις συνοικίες, στις γειτονιές, στην Ήπεθρο. Μια συμμαχία
που θα έχει οδηγό και στόχο να ανακόψει τον κατήφορο για τον λαό, αλλά και να ανατρέψει όλους εκείνους τους παράγοντες που έσπρωξαν και σπρώχνουν αυτό το λαό στον κατήφορο. Και δεν είναι άλλοι αυτοί οι παράγοντες από τα μονοπόλια, την εξουσία τους, τις κυβερνήσεις τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα και τις κυβερνήσεις δηλαδή, που υπερασπίζονται χρόνια τώρα τον ίδιο καταστροφικό δρόμο ανάπτυξης. Μια συμμαχία που θα παλεύει για την εργατική λαϊκή εξουσία. Μέσα στις γραμμές αυτής της συμμαχίας ο λαός μπορεί να βρει απαντήσεις στα ερωτήματα και στις αγωνίες του. Μπορεί να βρει αποκούπη, να αποκτήσει αισιοδοξία, πίστη στο δίκιο, αλλά πάνω απ' όλα πίστη στη δύναμή του. Μέσα σε ένα τέτοιο κίνημα, μέσα από μια τέτοια συμμαχία, μπορούν να μπουν και εμπόδια και στα χειρότερα που είναι μπροστά μας. Όπως... Έρχεται λαός, τώρα συμμαχία για την ανατροπή, για την εξουσία. Τέτοια μέτρα είναι οι νέες ανατροπές που έρχονται σε μισθούς και μεροκάματα, σε δικαιώματα, οι νέες μειώσεις σε συντάξεις από το φθινόπωρο. Η ιδιωτικοποίηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, όπως είναι το πολύτιμο αγαθό του νερού, η ενέργεια, οι απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και μάλιστα όχι σε επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, εξαγοράζονται από μεγάλους, αλλά κυρίως από επιχειρήσεις που οι ιδιοκτήτες τους, τα μονοπόλια, οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έχουν και τι κερδίζουν. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων επίσης, οι ατομικές συμβάσεις που η μεγαλοεργοδοσία προσπαθεί να τις επιβάλλει με εκβιασμούς, με απειλές για απολύσεις, με δίωξη συνδικαλιστών. Η άσχημη κατάσταση στην παιδεία, στην υγεία, στην περίθαλψη, την πρόνοια και στις δομές όλων αυτών, στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας που υπολειτουργούν με επιπτώσεις επικίνδυνες για τους ασθενείς, για τους εργαζόμενους. Η λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος μέσα από νέους δυσβάστακτους φόρους που αυτή τη φορά συνοδεύονται από την απειλή της κατάσχεσης σπιτιών, μισθών, συντάξεων. Ειδικά στο ζήτημα αυτό πρέπει να εκδηλωθεί η πιο μαχητική αλληλεγγύη για να μην βρεθεί κανένας μόνος του μπροστά στην εφορία, στα δικαστήρια, στους δικαστικούς κλητήρες. Ταυτόχρονα πρέπει να προσέχουμε γιατί οι νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι πόλεμοι που γίνονται ή που θα ξεσπάσουν στην περιοχή μας με τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης σε μια περίοδο που οι εξελίξεις τις κάνουν ακόμα επικίνδυνες και μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα μας, για το λαό μας, για την νεολαία. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, ποιος αλήθεια πιστεύει ότι όλα αυτά τα παραπάνω και άλλα προβλήματα που ανέφερα, τα οξυμένα προβλήματα, δεν θα είναι παρόντα και αύριο, ακόμα και αν η οικονομία επανακινήσει, όπως λένε, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση, αν ανακάμψει ή αν γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση δήθεν με τους υγιείς επιχειρηματίες που μας δουλεύει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η όποια ανεμική ανάκαμψη επιτευχθεί, αν επιτευχθεί το επόμενο διάστημα, οι όποιες επενδύσεις γίνουν, εάν τελικά γίνουν, δεν πρόκειται να βάλουν φρένο στην επιδείνωση των όρων ζωής και εργασίας του λαού μας. Ίσα ίσα οι επενδύσεις θα πατήσουν ακριβώς πάνω σε αυτή την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους πριν και μετά το μνημόνιο. Τι είναι αυτό άλλωστε που διαφημίζει η κυβέρνηση στο εξωτερικό και το εσωτερικό για να προσελκύσει τους μεγάλους επενδυτές? Διαφημίζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή το χαμηλό εργατικό κόστος όπως το λέει, δηλαδή τους μισθούς και τα μεροκάματα που τα ρίχνει όλο και πιο κάτω.
διαφημίσει το φιλικό, όπως λέει, επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με τη συρρήκνωση δομών υγείας, παιδείας, πρόνοιας, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο σε μεγάλους επιχειρηματίες που κερδίζουν από την εκμετάλλευση και το εμπόριο των λαϊκών αναγκών. Όπως και εδώ στη Λάρισα, για τη συγχώνευση, με τη συγχώνευση που έγινε των δύο νοσοκομείων της πόλης, του Γενικού και του Πανεπιστημιακού, με τις τεράστιες ελλείψεις στα κέντρα υγείας, με το κλείσιμο υποκαταστημάτων του ΙΚΑ σε Τύρναβο, στην Αγιά, στα Φάρσαλα, στην Ελασσόνα. Διαφημίζει τις ιδιωτικοποιήσεις σε τομείς επίσης, όπως είναι η ενέργεια, το νερό, οι μεταφορές, που θα οδηγήσουν σε νέα αύξηση του κόστους των υπηρεσιών για μας τους ίδιους, για όλους εσάς, δηλαδή για τους λαϊκούς καταναλωτές. Διαφημίζει ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις, όπως λέει, στην αγορά, εννοώντας ότι σε μια σειρά κλάδους έβγαλε από τη μέση τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες, αφήνοντας ακόμα περισσότερο χώρο για τα μεγαθύρια, για τα μονοπόλια. Διαφημίζει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμπο μεταφορών, σε τουριστικό προορισμό που τον καρπώνονται οι μεγαλοξενοδόχοι, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κρύβοντας ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο οδηγεί σε συρρήκνωση, σε υπονόμευση, σε καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, όπως είναι η αγροτική οικονομία, όπως είναι η εξορυκτική βιομηχανία, τα ναυπηγεία και πολλά άλλα. Η κυβέρνηση όμως δεν είναι μόνη της. Ακόμη και εκείνα τα κόμματα που τις ασκούν κριτική για καθυστερήσεις, για αναποτελεσματικότητα, για κακοδιαχείριση, στηρίζουν απόλυτα τις βασικές στρατηγικές της επιλογές, που είναι και επιλογές του ελληνικού κεφαλαίου. Η κριτική των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, γίνεται από την ίδια αφετηρία. Κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η πολιτική της δεν φέρνει επενδύσεις, ότι στηρίζει τους πειρατές επιχειρηματίες, τους τοκογλύφους, όπως λέει, των τραπεζών, και όχι την υγιή επιχειρηματικότητα, όπως την αναφέρει, για να κλείσει το μάτι πονηρά στους μεγάλους επιχειρηματίες, σε τμήματα του κεφαλαίου, στο σύνδεσμο Ελλήνων βιομηχάνων, σε κάποιους δηλαδή που θέλουν να παζαρέψουν με καλύτερους όρους την κερδοφορία τους. Ποια είναι αλήθεια, ας μας πει, η υγιής επιχειρηματικότητα? Ποιες είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις που θέλει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ? Οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές στη χώρα μας? Αυτοί που σέβονται τους νόμους, μας απαντάει. Δηλαδή όλους αυτούς τους αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους που έχουν θεσπιστεί και που τους ψήφισαν όλοι και που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, αλλά πλέον δεν λέει άλλο, ότι θα τους καταργήσει. Πρόσφατα άλλωστε δήλωσε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε αυτά που υποσχεθήκαμε πριν ένα χρόνο. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορείς να υπόσχεσαι ταυτόχρονα και στο λαό και στους μεγάλους καπιταλιστές. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει οι εκπτώσεις για το λαό, για τα λαϊκά προβλήματα, και άρχισε να δίνει τα μεγάλα διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο πριν καν ακόμα δει την κυβέρνηση, πριν καν ακόμα γίνει κυβέρνηση όπως ευαγγελίζεται να γίνει. Γι' αυτό και το μόνο που υπόσχονται πλέον είναι κάποια προγράμματα διαχείρισης της πιο ακραίας φτώχειας με δίχτυα των γνωστών μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών παντοπολίων, της Εκκλησίας κλπ. Όχι ότι εμείς υποτιμάμε την αλληλεγγύη που τα λέμε αυτά. Το να μην μείνει δηλαδή κανένας μόνος του στην κρίση και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε λαϊκή οικογένεια. Άλλωστε το έχουμε αποδείξει αυτό με τη στάση μας καθημερινά.
Άλλο όμως αυτό και άλλο να ζητάς τη συμφιλίωση του λαού με τη φτώχεια, με τη μιζέρια, την απεγόρηση κάθε ελπίδας να αλλάξει η ζωή του, να απολαμβάνει ο λαός τον πλούτο που παράγει, να ζει με τις δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η κοινωνική εξέλιξη, λέγοντάς του ότι αυτά υπάρχουν μόνο στη Δευτέρα Παρουσία, όπως του λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι του. Η αντιπαράθεση μεταξύ τους επικεντρώνεται στο εξής: ποια κυβέρνηση, ποιο μείγμα όπως λένε, ποια συνταγή δηλαδή, μπορεί να εξασφαλίσει πιο γρήγορη ανάπτυξη, εννοώντας όμως την καπιταλιστική ανάπτυξη, τις καπιταλιστικές επενδύσεις για τα κέρδη των λίγων. Όλοι μαζί παίζουν το παιχνίδι της παραπλάνησης του λαού, ότι μέσα από την όποια ανάκαμψη υπάρχει και γι' αυτόν ένα ξεροκόμματο. Ορισμένοι το τελευταίο διάστημα εκστασιάζονται από τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τις δηλώσεις στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τις ακούσατε και εσείς στην τηλεόραση για τις λαθεμένες δήθεν εκτιμήσεις και υπολογισμούς στο ελληνικό πρόγραμμα σε αντίθεση με την Ευρωζώνη. Ανακαλύπτουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετανοούσες μαγδαληνές, ότι οι δανειστές δηλαδή παραδέχονται το λάθος και δήθεν θέλουν να το διορθώσουν. Συντάσσονται όμως ανοιχτά με την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επιπλέον κούρεμα του χρέους. Κάνουν πως δεν βλέπουν. Είναι μια απάτη στην πλουτοκρατία. Κάνουν πως δεν βλέπουν ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με κάθε ευκαιρία τονίζουν ότι η αντιλαϊκή πολιτική πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να ενταθεί προκειμένου να θωρακιστούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Κάνουν πως δεν θυμούνται ότι το κούρεμα του χρέους όποτε έγινε τα τελευταία χρόνια το πλήρωσε μόνο ο λαός πολύ ακριβά. Κρύβουν από το λαό τον πραγματικό λόγο του καυγά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι τσακωμός μεταξύ λύκων, μεταξύ ληστών, για να το πω αλλιώς, για το μοίρασμα της λίας, για το σφαγιασμό του λαού. Ο τσακωμός τους εκφράζει αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων τμήματων του κεφαλαίου, μεταξύ υπεριαλιστικών κέντρων για το πώς θα μοιραστούν τα κέρδη και οι ζημιές από την κρίση, όπως επίσης και από ένα νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, το οποίο όπως και το προηγούμενο θα το φορτώσουν πάλι στις πλάτες του λαού μας. Και βέβαια αυτοί οι τσακωμοί δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν στο ελληνικό μνημόνιο. Φτάνουν μέχρι τη διανομή των αγορών, τον έλεγχο διαφόρων περιοχών, προετοιμάζουν νέους πολέμους σε επεμβάσεις. Είναι βαθύτατες αντιθέσεις που διαπερνούν καπιταλιστικές χώρες τέτοιους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Πιανού μονοπόλια δηλαδή θα επικρατήσουν, πιανού μονοπόλια της μιας ή της άλλης δύναμης θα κυριαρχήσουν. Μιλάνε ξανά για αποτυχία του μνημονίου, όταν ο στόχος του μνημονίου ήταν ακριβώς να πέσει στα τάρταρα η τιμή της εργατικής δύναμης, να προχωρήσει η συγκέντρωση του κεφαλαίου προκειμένου να επανέλθει η καπιταλιστική ανάκαμψη. Έτσι προσπαθεί πάντα να ξεπεράσει αυτό το σύστημα τη φάση της κρίσης, της ύφεσης, για να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κερδοφορία με γονατισμένο όμως το λαό και να ξαναβουτήξει πάλι και σε νέα φάση κρίσης χειρότερη από την προηγούμενη. Και από αυτή την άποψη το κεφάλαιο στην Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένο, να αισθάνεται απόλυτα ευτυχισμένο από το μνημόνιο που πέρασε. Το ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και τμήματα του κεφαλαίου που είναι πιο ρηγμένα, φωνάζουν επειδή αλλαγή συνταγής, αλλαγή διαχείρισης, αυτό δεν γίνεται όμως για να ανακουφιστεί ο λαός μας, αλλά για να θωρακίσουν μόνο τα δικά του συμφέροντα. Ο λαός πρέπει να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα
με βάση τις δικές του ανάγκες και τα δικά του διλήμματα και όχι με τα διλήμματα που θέτει το κεφάλαιο, τα μονοπόλια και οι διάφορες μερίδες του και που προσπαθεί να τα επιβάλλει στο λαό μας για να τον παγιδεύσει για μια ακόμα φορά. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, δεν είναι δίλημα για το λαό αν η ανάκαμψη θα έρθει με συνταγή Δουνουτού ή με συνταγή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η αστική της τάξη της Ελλάδας επιλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή τη Γερμανία ή τη Ρωσία ή την Κίνα. Δεν είναι δίλημα για το λαό αν θα γίνει νέο κούρεμα του χρέους, γιατί πάλι θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν είναι δίλημα για το λαό να επιλέξει αν θα χρεοκοπήσει με ευρώ ή με δραχμή. Και το λέμε αυτό γιατί και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες τώρα τελευταία είναι της μόδας και αυτές οι προτάσεις από κύκλους του κεφαλαίου πάλι που τις ενστερνίζονται δυστυχώς όμως και πολιτικές δυνάμεις που στα λόγια είναι ανατρεπτικές, ριζοσπαστικές, προοδευτικές, χωρίς όμως βεβαίως να αμφισβητούν πρώτα απ' όλα την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως τέτοια διακρατική λικοσυμμαχία που είναι, χωρίς τελικά να αμφισβητούν αυτό το δρόμο ανάπτυξης που μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Οι προτάσεις τους είναι παραλλαγές του ίδιου αντιλαϊκού δρόμου. Άσχετα τώρα αν ο ένας περπατά στη δεξιά πλευρά αυτού του δρόμου και ο άλλος στην αριστερή πλευρά του, αν ο ένας προτιμά κάποιους επιχειρηματίες και ο άλλος προτιμά κάποιους άλλους υγιείς όπως λέει και όχι πειρατές. Αν ο ένας συμπαθεί δηλαδή τη συνταγή του Δουνουτού και ο άλλος τη συνταγή της Ευρωζώνης. Η ουσία για το λαό δεν αλλάζει. Και η ουσία είναι ότι με όποια συνταγή κι αν μαγειρευτεί και από όποια κυβέρνηση, όπως κι αν ονομαστεί αυτή, δεξιά, αριστερή, συνεργασίας, εθνικής σωτηρίας, όπως κι αν μαγειρευτεί η καπιταλιστική ανάκαμψη, όσα καρικεύματα και να τις βάλεις, πώς να το πούμε, πάλι για το λαό θα είναι δηλητήριο, θα είναι φαρμάκι. Δείτε άλλωστε τι γίνεται αυτές τις μέρες στη γειτονική Τουρκία. Η χώρα αυτή παρουσιάστηκε όλο αυτό το διάστημα ως σύγχρονο οικονομικό θαύμα, ως πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης με ψηλούς ρυθμούς και οικονομικές επιδόσεις, που κατάφερε λέει να απαλλαγεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εντάχθηκε στο κλαμπ των G20, δηλαδή των 20 ισχυρότερων χωρών του κόσμου. Και αυτά τα έλεγε, μας τα έλεγε και η συγκυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις πριν λίγους μήνες. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την κυβέρνηση Ερντογάν στην Τουρκία, γιατί ακολούθησε λέει διαφορετικό μοντέλο, διαφορετικό μείγμα διαχείρισης από αυτό που ακολουθούν οι μνημονιακές ελληνικές κυβερνήσεις που κυβερνούν. Ποιο όμως ήταν τελικά το αποτέλεσμα για τον τουρκικό λαό με αυτές τις άλλες συνταγές και τα μοντέλα? Φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, που όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία, πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει, να ριζοσπαστικοποιηθεί η πάλη του λαού, να μην αμφισβητεί μόνο μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση Ερντογάν εκεί ή εδώ την κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά να αμφισβητήσει συνολικά ο λαός την τάξη που βρίσκεται στην εξουσία, την ίδια την εξουσία του κεφαλαίου που έχει ανάγκη από τέτοιες κυβερνήσεις υπηρέτες, που προωθεί τέτοιες κυβερνήσεις, όποια στολή παραλλαγής και αν φοράνε, ημιτασιόν αριστερή ή πουρα δεξιόστροφη. Αλλιώς θα εναλλάσσεται η μια εκδοχή με την άλλη, ο ένας πόλος με τον άλλο, στο γνωστό παιχνίδι της αστικής εξουσίας και των κομμάτων της, για να μην αλλάζει όμως τίποτα τελικά για το λαό, αλλά να τους στρογγυλοκάθονται όλοι στο σβέρκο, πότε ο ένας πότε ο άλλος. Η προοπτική για το λαό
δεν βρίσκεται σε λύσεις εντός των τυχών των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κομμάτων, στις μεταμφιέσεις του πολιτικού συστήματος, με την αναμόρφωσή του, με το μακιγιάρισμά του, την επιλογή του ενός ή του άλλου διαχειριστή του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης, στο ανεποκατέβασμα αντιλαϊκών κυβερνήσεων, στο φύγε σύ, έλα σύ, παιχνίδι που καθορίζουν μόνο τα μονοπόλια και η αστική τάξη. Δεν βρίσκεται η λύση στο δίπολο από τη μια μεριά Νέα Δημοκρατία, από την άλλη ΣΥΡΙΖΑ, στα άλλα κόμματα που υπάρχουν ή άλλα που δημιουργούνται τώρα και που προετοιμάζονται να παίξουν το ρόλο δορυφόρου, πότε στον ένα πόλο, πότε στον άλλο, αφού οι θέσεις τους, η πολιτική τους, η στρατηγική τους, τους οδηγεί αντικειμενικά να παίζουν συμπληρωματικό, άντε παραπληρωματικό ρόλο. Τέρμα! Για τις αυταπάτες, είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργάτες. Τέρμα πια οι αυταπάτες, είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες. Θα θέλαμε από αυτό το βήμα στη Λάρισα να απευθυνθούμε στους αγρότες της περιοχής. Οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις με την ιδιαίτερη συμβολή, τη μαχητική συμβολή του Μπλόκου της Νίκαιας, δείχνουν τα οξυμένα προβλήματα της αγροτιάς. Την αγωνία τους αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα και αύριο. Αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στα ακριβά φυτοφάρμακα, τις ζωοτροφές, τους φόρους, τα χαράτσια, στο πετρέλαιο, το ρεύμα, στις γεωτρήσεις, τις αυξήσεις στις φορές των ΟΓΑ, των ΕΛΓΑ, τη μείωση επιστροφής του ΦΠΑ. Τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση προετοιμάζει το τελειωτικό χτύπημα με τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, αφού για μέρες πολλές έπαιξε το παιχνίδι «Μαδάω τη Μαργαρίτα», πώς το λέτε, δηλαδή μπαίνουν δεν μπαίνουν τα χωράφια στη νέα αυτή φορολογική καταιγίδα. Έτσι η άγρια φορολόγηση επεκτείνεται, επιβάλλεται και στην μικροϊδιοκτησία και ταυτόχρονα ανοίγει και για την αγροτιά ο δρόμος των πληστηριασμών των χωραφιών. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που το παρουσιάζουν ως ρυθμίσεις αγροτικών δανείων, υφαρπάζουν το ακίνητό τους και υποχρεωτικά το εκμισθώνουν, παίρνοντας η τράπεζα τα ενίκια μέχρι να εξοφληθούν τα χρέη. Αν δεν γίνει κατορθωτή η ενοικίαση ή δεν φτάνει, τότε κινείται διαδικασία κατάσχεσης. Ρυθμίσεις δηλαδή αγροτικών δανείων προς όφελος των τραπεζών. Ίδια αντίληψη και μεθοδολογία με το νομοσχέδιο που πέρασε στη Βουλή για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπου ο Υπουργός ως λαγός έθεσε το θέμα της κατάσχεσης ακόμα και για την πρώτη κατοικία. Άλλωστε, ποτέ οι τράπεζες δεν δανείζουν για να χάσουν. Το ξέρετε εσείς όλοι όσοι ασχοληθήκατε και με τα φωτοβολταϊκά που κορόιδευσαν τον κόσμο. Οι τράπεζες το κάνουν για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό η μεγάλη πλειοψηφία των μικρών αγροτών, των μεσαίων αγροτών είναι καταχρεωμένη. Ζει την αγωνία ότι έρχεται άμεση και βία δίμευση και κατάσχεση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει αυτή η πολιτική. Αντίθετα, να διεκδικήσουμε, να επιβάλλουμε ανάπτυξη για το λαό, για τη χώρα και όχι για την κερδοφορία των μονοπωλίων. Γι' αυτό και είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ και η εκτροπή του Ακελώου που θα μπορούσε να ποτίσει όλο το Θεσσαλικό κάμπο, να αυξήσει την παραγωγικότητα, να δώσει καλύτερο αγροτικό εισόδημα. Η εκτροπή του Ακελώου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει απέτηση του λαού της Θεσσαλίας, τόσο για την αξιοποίηση του νερού για άρδρευση, όσο και για ίδρευση, για εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων που είμαστε έτσι κι αλλιώς ελλειμματικοί. Το ΚΚΕ καλεί πρώτα και κύρια τους αγρότες, τους μαζικούς φορείς, το λαό της Θεσσαλίας,
να απαιτήσουν με πρωτοβουλίες την άμεση συνέχιση, την ολοκλήρωση της εκτροπής του άνορου του Αγγελόου με τη μεταφορά 600 εκατομμυρίων κυβικών νερού το χρόνο, χωρίς να στερούνται οι δάτινοι πόροι, οι δάτινοι όγκοι από την περιοχή της έτωνα Ακαρνανίας. Ο αδυσόπιτος πόλεμος που έχει κηρύξει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτροπή του Αγγελόου δείχνει την προσήλωσή του στην αντιαγροτική κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκληρίζει τη μεσαία αγροτιά, καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα όμως αυτή η στάση αυτού του κόμματος που κρύβεται πίσω δίθεν από περιβαλλοντικές ευαισθησίες και τις ΜΚΟ δείχνει και τη στήριξη που δίνει στα μεγάλα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων στα τρόφιμα και γενικότερα στην γεωργία, που δεν θέλουν την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία και στη χώρα για να μην τυχτούν τα αμύθιτα κέρδη τους, ειδικά για αυτοκρατορίες που μονοπολούν το γάλα και το κρέας. Ίσως γι' αυτό, αν και τα έργα για την εκτροπή έχουν κατασκευαστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του σήμερα και απομένουν μόνο ελάχιστα έργα ύψους μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να γκρεμιστούν τα έργα που έχουν ήδη γίνει για την εκτροπή του Αγγελόου. Ίσως θέλει την ερημοποίηση της Θεσσαλίας με ανυπολόγησες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, στις καλλιέργειες, αλλά και στον κίνδυνο που υπάρχει τα αμέσως επόμενα χρόνια να λείψει και αυτό ακόμα το νερό ίδρευσης από πόλεις και χωριά της περιοχής. Το ΚΚΕ πρωτοστατεί, το ξέρετε, θα συνεχίσει να το κάνει για να μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική που οδηγεί στο βίαιο θάνατο τη φτωχή αγροτιά. Την ίδια στιγμή θέτουμε όμως το εξής ερώτημα. Μπορεί σήμερα η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής να στηρίζεται στην κυριαρχία των εμποροβιομηχάνων, των μονοπωλίων, στην ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσωπικού, στην ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα που παριστάνουν και τους φίλους των αγροτών? Τι λέει η δική σας πείρα από τη Λάρισα, από το Θεσσαλικό κάμπο, από τις άλλες περιοχές όπως της Ελασσόνας? Από τη μια μεριά μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων με εξαγωγική δραστηριότητα, με κερδοφορία, και απ' την άλλη εκβιασμοί προς τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, για να αγοράσουν κοψοχρονιά το γάλα και άλλα προϊόντα. Με πολύμινες καθυστερήσεις μάλιστα στις πληρωμές, απειλώντας τους με την εισαγωγή φτηνών πρώτων υλών από το εξωτερικό. Και αυτοί οι εκβιασμοί δεν στρέφονται μόνο ενάντια στους παραγωγούς, αλλά εναντίον και των ίδιων των εργαζομένων σε αυτές τις βιομηχανίες, με μειώσεις μισθών, με απολύσεις, με συνδικαλιστικές διώξεις όπως στη βιομηχανία Όλυμπος. Απ' τη μια αθρώες εισαγωγές και πολλές φορές με αμφίβολης ποιότητας προϊόντα από το εξωτερικό, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κατευθύνσεις και οι ποσοστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη κλείσιμο σημαντικών μονάδων όπως το εργοστάσιο Ζάχαρη στη Λάρισα, συρρήκνωση της τετρολκαλλιέργειας, διατροφική εξάρτηση του λαού σε προϊόντα που όλα αυτά μπορούμε πολύ καλά και ποιοτικά και ποσοτικά να τα παράγουμε στην Ελλάδα. Και στο ζήτημα αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη της κοινωνικής συμμαχίας των εργατών, των αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών που θα παλεύει στο έδαφος των οξυμένων προβλημάτων. Ταυτόχρονα όμως θα ανοίγει το ζήτημα της ανάπτυξης που θα μπορεί να εξασφαλίζει την ευημερία και την προοπτική του λαού μας. Σήμερα ο λαός μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα του για να δει ότι αυτή η προοπτική βρίσκεται στην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων,
στην ανάπτυξη του παραγωγικού αγροτικού συνεταιρισμού των μικρομεσαίων αγροτών, που φυσικά καμιά σχέση δεν έχει με αυτόν που γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Με κεντρικό σχεδιασμό που θα παίρνει υπόψη τις εξελίξεις, θα είναι δυνατή η παραγωγή σε ποιοτικά, φτηνά τρόφιμα για το λαό, πρώτη ύλη για άλλες ανάγκες όπως η ένδυση, μονάδες σύγχρονης επεξεργασίας με εργαζόμενους που θα έχουν πλήρη δικαιώματα, αλλά και εξαγωγές σε άλλες χώρες με βάση το αμοιβαίο όφελος, καταπολεμώντας την ανεργία, τη φτώχεια, εξασφαλίζοντας δουλειά για όλους, λαϊκή ευημερία, ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα κέρδη των λίγων. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εργαζόμενοι της Λάρισας, να σπάσουμε το φόβο, τέρμα ο επεχμός, το ΚΚΕ θα δώσει μόνο ο λαός. Από την ίδρυσή του, θα σπάσουμε το φόβο, όπως λέει το σύνθημά σας. Θα μπει τέρμα στον επεγμό, πραγματικά τη λύση θα δώσει ο λαός. Το ΚΚΕ από την ίδρυσή του υπερασπίζεται με συνέπεια τα συμφέροντα της εργατικής τάξης ανεξάρτητα από φυλή, από χρώμα, από εθνικότητα, από θρησκεία. Αποτελεί τον πιο συνεπή, τον πιο αδιάλακτο αντίπαλο του ρατσισμού, του ναζισμού, ακριβώς γιατί παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού που αναπαράγει αυτές όλες τις αντιδραστικές ιδεολογίες και τις πολιτικές πρακτικές του. Άλλωστε, είναι γνωστές οι σχέσεις που έχουν αυτές οι οργανώσεις, οι φασιστικές, με τμήματα του κεφαλαίου, με το ίδιο το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του. Είναι γνωστό επίσης ότι τα χαρακτηριστικά της ναζιστικής ιδεολογίας και της πρακτικής της Χρυσής Αυγής, η εχθρότητα απέναντι στο λαό και τους αγώνες του, ο ρατσισμός, η στήριξη των κεφαλαιοκρατών είναι ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του συστήματος της δικής τους ιδεολογίας. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα που διαγωνίζονται για το ποιος θα φανεί καλύτερος αντιρατσιστής, όπως λένε, έχουν σε μικρότερο ή και σε μεγαλύτερο κάποιο βαθμό υπερασπιστεί, εφαρμόσει και ανεκτεί θεωρίες και πρακτικές που ενισχύουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Οι αντιπαραθέσεις τους, οι παλινοδίες με αφορμή το λεγόμενο νομοσχέδιο αντιρατσιστικό, αντανακλούν δυσκολίες της αστικής τάξης, διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, αντιθέσεις τμήματων της σχετικά και με τις διεθνείς τους συμμαχίες. Εξυπηρετούν σκοπιμότητες μικροκομματικές, εκλογικές, από προσανατολισμού του λαού, αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, αλλά ταυτόχρονα και στην προσπάθεια ενσωμάτωσης αντιδραστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με προκάλημα το ρατσισμό ανοίγουν το δρόμο για διώξεις σε βάρος του λαϊκού κινήματος, ριζοσπαστικών λαϊκών οργανώσεων, ποινικοποιούν την ιστορική άποψη που είναι αντίθετη με την κυρίαρχη πολιτική, τις ιδέες και τη δράση που αμφισβητούν την κυρίαρχη ιδεολογία, πρώτα απ' όλα την ιδεολογία και τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων. Στους οπαδούς της θεωρίας των άκρων, που το τελευταίο διάστημα κάνουν συχνά πυκνά την εμφάνισή τους, αποδεικνύοντας τους στόχους τους, τους ξαναλέμε, το ΚΚΕ όχι μόνο δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμιά προσπάθεια περιορισμού, αντίθετα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αναγκαιότητα διάδοσης της αντίληψης και της δράσης για ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος για τον σοσιαλισμό. Ούτε σε ξερανίσια, ούτε σε φυλακές, πότε τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές. Οι αγωνιστές, οι ήρωες των λαϊκών αγώνων, ποτέ δεν λύγησαν, ούτε πρόκειται στον αιώνα τον άπατα να λυγίσουν. Το ΚΚΕ
Η Λαϊκή Συμμαχία, το εργατικό κίνημα που έρχεται σε σύγκρουση με το σύστημα που γεννά το φασισμό, όχι μόνο δεν συμβιβάζονται με τη ρατσιστική, με τη νεοναζιστική προπαγάνδα και δράση στο σημερινό σύστημα, αλλά παλεύουν με κάθε μέσο για να συντριβούν από τον ίδιο το λαό αυτές οι νεοναζιστικές θεωρίες και πρακτικές. Υπάρχει εμπειρία απομόνωσης της Χρυσής Αυγής μέσα στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, από τα εργατικά σωματεία, από μαζικούς φορείς, από άλλους φορείς του κινήματος. Το παράδειγμα της ηρωικής, της μαρτυρικής Τσαρίτσανης που οι ναζιστές τόλμησαν να κάνουν την εμφάνιση στον τόπο που μακέδευσαν οι πολιτικοί τους πρόγονοι, αλλά και η αποφασιστική στάση αυτών των ίδιων των κατοίκων δείχνει πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι φασίστες από τον ίδιο τον λαό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην περιγραφή των προβλημάτων, όλων των λαϊκών προβλημάτων, συμφωνούμε άπαντες. Ακόμα και στο ότι πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, μπορεί να συμφωνήσουμε λίγο πολύ όλοι. Όταν όμως η συζήτηση πηγαίνει στο ποιος φταίει, πώς φτάσαμε ως εδώ, ποια είναι η αιτία των προβλημάτων, τότε αρχίζουν να φαίνονται οι διαφορές, οι ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν σήμερα στις δυνάμεις που δρούν όχι μόνο τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και τις δυνάμεις που δρούν μέσα στο κίνημα, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τότε ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι, όπως λέμε. Η συζήτηση για το ποιος φταίει που φτάσαμε ως εδώ, ποια είναι η αιτία των προβλημάτων, πρέπει να ανοίξει τώρα, όχι για να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά, βγάζοντας πολύτιμα συμπεράσματα, διδάγματα από τους αγώνες και του χτες, που είναι κυρίως αναγκαία για τους αγώνες του σήμερα, για το περιεχόμενο του αγώνα σήμερα, για το αύριο. Και αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει πρώτα απ' όλα μέσα στους τόπους δουλειάς, μέσα στις συνελεύσεις των εργαζομένων, με μαζικές ζωντανές διαδικασίες, εκεί όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για το ρόλο των εργοδοτικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων της εργοδοσίας, για το ποιος είναι μαζί τους, για το ποιος είναι απέναντι από αυτούς. Η ευθύνη των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και παρατάξεων είναι μεγάλη. Όχι μόνο γιατί δεν προετοίμασαν για τη θύελλα που ερχόταν, αλλά αντίθετα εφησύχαζαν, αλλά κυρίως γιατί με τη συμμετοχή τους σε διάφορους κοινωνικούς διαλόγους, όπως τους λέγαν, αφόπλιζαν το εργατικό κίνημα στη λογική της παρέτησης, της κοινωνικής συνένεσης. Το ίδιο κάνουν και σήμερα, βάσκε, δάκε, αυτόνομη παρέμβαση, χέρι-χέρι με την εργοδοσία, κάνουν ό,τι μπορούν για να αφοπλίσουν το κίνημα. Αυτό επιχείρησαν και στο ΕΚΑ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου περίπου 1000 αντιπρόσωποι δεν πάτησαν ούτε το ποδάρι τους στις εργασίες του συνεδρίου. Πήγαν μόνο για να ρίξουν την ψήφο, ενώ η αυτόνομη παρέμβαση έφερνε καροτσάκι αντιπροσώπους από αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τα αυτοκίνητα της εργοδοσίας, συνοδεία διευθυντικών στελεχών, για να αναγκάσει τους αντιπροσώπους να ψηφίσουν αυτό που ήθελαν. Αυτό επιχείρησαν και στο Σωματείο Εργαζομένων στην Αφιλία και τον Τουρισμό για το θέμα της συλλογικής σύμβασης, όπου οι ναυτιλιακοί υπάλληλοι αντίκρισαν διευθυντικά στελέχη να συμμετέχουν στην πρόσφατη συνέλευση. Η πλειοψηφία που είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΚΕ της διοίκησης του Σωματείου με στόχο να αποσπάσει απόφαση που θα είναι στα μέτρα των εφοπλιστών, έστησαν μια συνέλευση παροδία όπου τα διάφορα διευθυντικά στελέχη κατέγραφαν παρουσίες και διαθέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να εξουσιοδοτηθεί η διοίκηση του Σωματείου για το θέμα της σύμβασης, που πρακτικά σημαίνει νέα μείωση μισθών
πάνω από 10 έως 15% μείωση που εξασφάλισε αυτή η πλειοψηφία στους μισθούς των υπαλλήλων στις εταιρείες των ποντοπόρων πλοίων, των μεταφορικών εταιριών και τώρα βέβαια έρχεται η σειρά των υπαλλήλων των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αυτές οι δυνάμεις που τα κάνουν όλα αυτά και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε κάποια σωματεία εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας πρέπει να πεταχτούν έξω από τα συνδικαλιστικά όργανα, γιατί αυτές οι δυνάμεις πάντα θα δρούν ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας μέσα στο εργατικό κίνημα. Αυτές οι δυνάμεις πάντα θα βάζουν στο κίνημα τρικλοποδιές, θα εμποδίζουν τους εργάτες να δουν ποιος είναι ο ένοχος, ποια είναι η αιτία και κυρίως ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα του αγώνα. Γιατί σήμερα είναι ανάγκη περισσότερο από ποτέ να κατανοηθεί ότι το κίνημα χρειάζεται συμμάχους και αυτή είναι το κίνημα των αυτοαπασχολουμένων μαζί με την εργατική τάξη, το κίνημα των φτωχών και μεσαίων αγροτών, να κατανοηθεί ότι αυτή η κοινωνική συμμαχία πρέπει να έχει στόχο, να έχει κατεύθυνση, όχι τη διαχείριση του συστήματος, αλλά την ανατροπή του. Αυτή την πρόταση έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό το δρόμο ανοίγουμε. Μοναδικά ρεαλιστικό, σίγουρο ότι θα μας οδηγήσει σε νέους φωτεινούς δρόμους, ενάντια στην ενσωμάτωση, στην υποταγή, στη μυρολατρεία, στον εκφυλισμό που οδηγούν το κίνημα οι άλλες δυνάμεις. Για να ανοίξει ο δρόμος με τη Λαϊκή Συμμαχία για την εξουσία, με το ΚΚΕ μπροστά, συμπόρευση τώρα με το ΚΚΕ. Δώστε δύναμη στο ΚΚΕ, δώστε δύναμη στην ενότητα της εργατικής τάξης, δώστε δύναμη στην ενότητα, στη Λαϊκή Συμμαχία, την ενότητα εργατιάς, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων.